Πού είναι ο Γιάννης, παιδιά? Προσπαθεί να το ξυπνήσουν η μάνα, ο πατέρας, εγώ, ο σταθμός. Έχει μια δυσκολία. Οι Αττικές εκδόσεις, ο Θεοχάρης. Ναι. Σήκω, σήκω να πάω στο σχολείο. Σήκω. Είναι 7 και 31, Γιάννη μου. Ναι, σηκώνομαι τώρα. Έλα, για ξύπνα. 5-8, πόσο κάνει, Γιάννη? 40. Μπράβο, οκ. Σ' αγαπάει πάρα πολύ ο πατέρας σου, μας είπε να σου τηλεφωνήσουμε να σηκωθεί. Σήκω, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, 7 και 31, εντάξει. Ναι. Να μην νοήσεις, Χωζέ, ξαναπέσεις να κοιμηθείς. Εντάξει, Γιάννη. 6-8. 8. Τέλεια. Εσύ τι γελάς, ρε. Μα πραγματικά όμως. Πόσο κάνει, 3-1. Τι 3-1, 3. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίσκεψης της Μέρκελ στην Αθήνα. Willkommen, willkommen. Ναι, willkommen, από τις 11 το πρωί. Willkommen, Άγγελα, willkommen. Από τις 11 το πρωί στις 9 το βράδυ. Χαμός θα γίνει πάλι. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δεν... Α, ναι, είστε στο κέντρο, ναι. Τι σου λέει και στην Αττική Οδό θα έχουν. Εντάξει, η Αττική Οδό θα υπάρχει η παρουσία, αλλά θα κλείσει 3 η ώρα. Το σκέφτομαι να κάτσω στην απέναντι, στην νησίδα πάνω, ναι, να είμαι γυμνός και να ανοίξω μια ταμπέλα που να γράφει Άγγελα, we love you. Άκου τι σκέψεις κάνει. Δεν είναι κίνκι. Και να είμαι ψιλογυμνούλης. Πόσο ψιλογυμνούλης? Δεν υπάρχει, θα πει στόπεν. Στόπεν. Στόπεν, πίπεν. Ρε σιγκάλι. Η Μέρκελ. Όχι καλέ, θα του πει του πίπεν. Είναι όνομα του οδηγού μου, άρα και εσύ. Ο κύριος πίπεν, ναι. Ο κύριος πίπεν. Υπάρχει και μπασκετμπολίστα. Τι κάνει ο πίπεν, βρε παιδιά? Αυτό που λέει το όνομα του. Ρε σιγκάλι. Παρακαλώ. Νικό. Ναι. Να συνέλθεις, να συμμορφωθείς γιατί θα σου σπάσει το κεφάλι η Ιουλία. Σ' αγαπάει. Καλημέρα, Μιγαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Λέει, συνέλθες, συμμορφώσου γιατί θα σου σπάσει το κεφάλι. Σ' αγαπώ. Γιατί, τι σημαίνει? Τίποτα, μωρέ, γυναίκε τώρα, τι περιμένω. Αυτό να μου πεις. Νίκο μου. Αφού τα ξέρει. Νίκο μου, σου κάνω τη χειραψία με τα δύο χέρια και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Γιατί συμφωνείς, ρε Μιχάλη? Μπορεί το παιδί να έχει δίκιο. Οι γυναίκες με το παραμικρό ξύνονται, ρε Μιχάλη. Εμένα μου λες. Εμένα μου λες. Δεν ξύνονται, τρώγονται και θέλουν να τις ξύσουμε. Ποιος όμως μας οδηγεί σε αυτό? Τίποτα. Ο χαρακτήρας σας, ο κρυψίνους και το μπερδεμένο των συναισθημάτων σας. Και τράβα πιο πέρα γιατί μου τη δίνει. Θα έχουν μπερδέψει στο μυαλό τους, Μιχάλη. Έτσι. Θα πάρω τον Νίκο και θα φύγουμε για μια εβδομάδα. Εντάξει, Νίκο. Έγινε, Μιχάλη. Τέλειωσε, αγόρι. Τέλεια. Έτσι, να φύγουμε. Τι κάνατε χθες, για πείτε μου, σας παρακαλώ. Εγώ χθες, μέρα που ήταν, τι έκανα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, clear blue, δεν έκανες κάτι άλλο? Παιδιά, είναι χθες, δεν ξέρω το. Και ξέρεις γιατί το θέλει η μέρα? Δεν το θέλει η μέρα. Εγώ επηρεάστηκες, πέρασα από κάτω από το σπίτι. Ναι, πέρασα και τη τηλεφώνησα. Και λες κάτι? Όχι, τη λέω, είμαι από κάτω από το σπίτι σου, έχω μια δουλειά λιγάκι πιο κάτω. Είσαι καλά, είσαι καλά. Και βγήκε στο μπαλκόνι, μου κούνησε το χεράκι. Ζήσαμε ταινία χθες. Ήταν ωραία. Και μετά μπήκε μέσα και σου λέει, κάτσε, μην έχω πάθει τίποτα γιατί αυτό είναι και λίγο καρπερό. Χειρότερο και από τον Πασχάλη. Και σπίτι ήμουνα και μετά βγήκα για ένα φαγητό. Έκανα ένα σούσι στο νουί. Πολύ λίγο. Κάτι φτηνό. Και επέστρεψα σπίτι για να κοιμηθώ. Πάρα πολύ ωραία. Κοιμήθηκα και στο κρεβάτι μου κανονικά. Τι συμβαίνει? Κάτι στο γρήγορο, αυτό λέει. Στο πόδι. Στο πόδι όχι, αλλά. Έχει πάρει και φύγε σούσι. Όχι, ρε, αυτό τα λέει αυτά. Α, είπα και εγώ, παιδιά. Έκατσα και αν και στο μαγαζί να τον πω, δεν καπνίζονται. Έκατσα και στου καπνίζονται και ήμουν μια καλά. Ωραία. Εσύ τι έκανες χθες? Εγώ, Μιχάλη, με χθες έφυγα από εδώ λίγο αργά. Λίγο. Ναι, εντάξει, τι λίγο. Σε πήρα εγώ 4 ώρα και είχες φύγει. Ήταν νωρίς χθες. Αλλά λίγο αργά, γενικά. Μην τρελαθούμε. Δεν το κατάλαβα. Κοίτα πώς σε κοιτά. Να μην παίρνω θάρρος. Εγώ μαθαίνω. Ό,τι ώρα γουστάρω, ρε. Δεν προλάβα δηλαδή να φύγω. Καταρχήν, επειδή. Άκουμε. Καταρχήν, επειδή υπάρχουν. Καταρχήν, έχω ανθρώπους μέσα εδώ και με ενημερώνουν και για τις κινήσεις σου. Ένα. Δεύτερον, θα κάνω το εξής. Επειδή όλοι έχετε κάρτες και μπαινοβγαίνετε και καταγράφετε πότε κρούσετε, πότε φεύγετε για λόγους ασφαλείας, γιατί δεν ξέρω τι καραγκιόζητε εσείς. Λοιπόν, θα αρχίσω και θα λειτουργούν οι κάρτες για την έξοδο μετά τις 7 το απόγευμα. Τέλεια. Θα θες να βγεις και θα κοπανιέσαι και δεν θα ανοίγει η πόρτα. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είδες κάτι τι ωραίο αφεντικό που έχουμε. Η ιδέα δεν είναι να στηθούμε στην Αττική Οδό, στο διάζωμα. Βεβαίως στο διάζωμα. Και να έχουμε, ρε παιδί μου, να είσαι εσύ ντυμένη Havana style. Αυτό μου αρέσει, παιδιά. Και να έχεις στο καπέλο σου κτλ. Και να προσφέρουμε μπανάνες. Πολύ ωραία. Να σταματήσει. Θα πει η Μέρκελ στον Πίπεν, stop now, τώρα να μου πώς το λένε στα γερμανικά. Ναι. Να του ρίξει κάτι σαν που θα ακούγεται σαν βρισιά. Ωραία. Και να προσφέρουμε. Πιο πάνω να είναι ο άλλος, να είναι εσύ, ναι, σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Εγώ, τέλειωσε. Ναι. Και θα έχουμε παστέλια. Παστέλια. Έτσι. Αχ, παστέλια, εσύ, ναι. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος πιο πάνω κάνα λουκάνικο, αλλά όχι Φραγκφούρτη, γιατί έχουν πει άλλο δικό μας. Λουκάνικα Μάνι. Αυτό, να ψήνει κιόλα. Και εσύ. Και εγώ θα είμαι πιο πάνω με κάνα δύο προτάσεις επί του εμπορικού κομματιού τη. Πολύ ωραία. Νομίζω πω ναι. Γιατί κακό θα ήταν. Αυτό είναι πολύ ωραίο που σκέφτηκε. Πολύ καλό. Με, πώς το λένε, με αφήσεις που λένε. Welcome, Άγγελ.
Αγγέλα. Όμως θα σου πω κάτι. Ναι. Πάλι έβαλες εμάς τα δύσκολα και εσύ τις προτάσεις. Τις δύσκολες. Γουγκλίσαμε τι δύσκολο να πουλήσεις μια μπανάνα. Δεν είναι δύσκολο να πουλήσεις μια μπανάνα. Είναι να τις εξηγήσεις ότι ξέρεις κάτι πρέπει να κάνουμε και αυτό τώρα και εκείνο και τ' άλλο. Σε παρακαλώ. Και εν πάση περιπτώσει μην μου τσαντίζεις τον Αντώνη. Όχι. Σε παρακαλώ, Άγγελα. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Άστο. Τι τρελαίνομαι. Τη λέει Αττική Οδός, 2 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μιχάλη. Έχετε βάλει τα γιορτινά. Για ποιο λόγο? Να σου πω κάτι. Έρχεται η Άγγελα. Σωστό. Έτσι. Το δέχομαι. Τα γιορτινά. Δεν νομίζω ότι θα βάλω και τα γιορτινά μου. Όχι εσύ, αγόρι μου. Η Αττική Οδός, τι μας ενδιαφέρει, τι κάνεις στην προσωπική ζωή. Εσύ μπορεί να είσαι μελαγχολικός και ημίτρελος, ξέρω εγώ. Για λέγε. Κυκλοφοριακά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μην με τσαντήσει, γιατί βάλω να σταματήσει εκεί απ' έξω από το που, είσαστε, που έχετε τα κεντρικά σας. Και θα πήξετε, θα τρελαθείτε. Κάνε μια στάση εκεί μισή ώρα να δεις. Διασημείωση τον αυτόν, αυτό είναι τη αντιπολίτευση. Συμβίωση τον να πάρω ένα τηλέφωνο πιο ψηλά. Τρέμει η θέση σου. Ένας τύπος μπήκε σε ένα μπακάλικο στην Αμερική. Έχει μπακάλικα η Αμερική, ρε παιδιά. Σαν μήνυμα. Groceries. Με σκοπό να κλέψει τον ιδιοκτήτη. Αφού του πήρε όλα τα χρήματα από το ταμείο, έτρεξε στο αυτοκίνητό του που όμως δεν ξεκινάγε. Και απογοητευμένος γύρισε πίσω και του έλεγε: θα με βοηθήσει λίγο. Ωραίος. Τι να κάνει, ο ιδιοκτήτης τον βοήθησε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό του και να φύγει με το σκεπτικό ότι ζούσε σε μια φιλική πόλη. Καλά τώρα. Είναι χαζή εκεί πέρα. Πολύ γκέι η συμπεριφορά του μπακάλι. Λαγαμάς, δεν λες τίποτα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Τα μπουνίδια που να πέφτουν. Για την Άννα Ανδριανού. Ποια, α, ναι. Η πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός Μιχάλη μου δήλωσε ότι ήθελε. Αυτή που γράφει. Ναι, σεναριογράφος. Ο σεναριογράφος και στο σενάριο είναι αυτή η καλή πάντα. Το γράφει μόνη της. Σιγά μη με ρίξω. Δήλωσε έμεσα Μιχάλη μου ότι ήθελε μια γκέι σχέση. Ποιο? Η Άννα Ανδριανού. Γιατί? Τώρα τα γεράματα. Με άνδρα ήθελε, αλλά ο άνδρας να ήταν γκέι. Εδώ τι σχέση είναι? Ήθελε ο άνδρας να είναι γκέι, Χριστιανέ. Τι ανομαλία είναι αυτή, κυρία μου? Ήθελε να πάει ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα, μάλλον. Εδώ. Άρωμα. Ναι, αντρικό, για που... αντρικό ή γυναικείο? Ναι. Γυναικείο. Α, γυναικείο. Για πού? Τι για πού? Για πού? Πού να ξέρω. Για πού, ρε, παιδιά, πείτε, βρε, παιδιά. Το άρωμα στο, φαντα... στο, άρωμα, όχι, στο λαιμό, όχι, στα χεράκια. Κατέβα κάτω. Στο στήθος. Πιο κάτω. Τι, α, στην κυλίτσα. Εντάξει. Όχι, λίγο πιο κάτω. Πες μου εκεί πέρα. Εκεί βγήκε, παιδιά, το άρωμα. Ναι. Βεβαίως. Oh. Κρατώντας τα βασικά συστατικά. Δηλαδή. Και ποιο είναι το θέμα, ότι λειτουργεί και αφροδισιακά. Δηλαδή, είναι ο άντρας με τη γυναίκα. Ναι. Και ο άντρας έχει την υποχρέωση να κουνήσει το φιαλίδιο. Ναι. Και η γυναίκα να στάξει τις σταγόνες. Στον εαυτό της. Πού. Και πώς θα το μυρίσω εγώ? Α, πρέπει να κατέβω. Ότι κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ένα από τα πιο ασυνήθιστα φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Καουασάκι της Ιαπωνίας. Ο Πάνατα! Η πόλη γέμισε φαλούς. Φαλούς. Όπως ορίζει η παράδοση για την γιορτή της γονιμότητας. Α, ήταν η γιορτή της γονιμότητας. Χαμός θα έγινε. Η δράση άρχισε από χθες το μεσημέρι με τον ιερέα Χιρογιούκι Νικαμούρα. Μπροστά σε όλους. Για φώναξέ τον λίγο. Χιρογιούκι Νικαμούρα! Να ευλογεί τα τρία ιερά. Όπου υπήρχαν τρία ιερά. Α, ναι. Όπου είχαν τοποθετηθεί ομοιώματα φαλών σε ζωηρά χρώματα. Α, βέβαια. Δηλαδή τι. Το χρώμα, ρε παιδί μου, το χρώμα δεν ήταν. Πρόσεξε, το χρώμα δεν ήταν. Ήταν ζωηρό, πώς να το πω. Σπαρταρούσα τη ζωντάνια. Μέχρι και χρώμα σου ζωγραφείς. Στη συνέχεια, σύλλογος τραβεστή από την Αζακούσα του Τόκιο. Καλώστε τα κορίτσια. Παρέλασαν μεταφέροντας ένα άλλο ρόζο μείωμα φαλού σε μέγεθος κάδου σκουπιδιών. Τεράστιο. Η τραβεστή, σηκώνοντας το ψηλά το φαλό, ναι, προς τον ουρανό, φώναζαν: Βούδα μου, πόσο μεγάλο πέος είναι αυτό. Λίγο έχω ντραπεί εγώ με όλα αυτά τώρα. Αισθάνομαι άβολα. Αυτό είναι τελειτουργικό, κουκλίτσα μου. Με το φαλό. Έχω και το βίντεο που φώναζε ο τραβεστή το Βούδα. Χαϊγούδα! Χαϊρουσορό! Χαϊγκι Χωσάρα! Αυτό το Χωσάρα είναι πόσο μεγάλο είναι. Έχουμε και τη μετάφραση στα ελληνικά. Καλέ! Τι όργανο είναι τούτο! Λοιπόν, θα διαβάσω κάτι να μου πείτε αν ο συνεργάτης αυτός είναι σωστό. Με καταδιώκει το φευγιό. Μαρία Ένεσλι. Εγώ. Σκεφτόμουν τι να γράψω. Όχι γιατί δεν έχω έμπνευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φευγιού είναι όταν οδηγώ στην Αττική Οδό και βλέπω το αεροδρόμιο στο οπτικό μου πεδίο. Εκεί είναι που μου έρχεται να στρίψω το τιμόνι και να πάρω την πρώτη πτήση και να βρεθώ σε μια κοντινή χώρα. Παιδιά, αυτό θα το κάνω εγώ μια μέρα. Είναι να το ξέρετε. Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Όταν βλέπω αεροπλάνο, θέλω να σου την κάνω. Μου έρχεται να σου την κάνω. Αυτό θα το κάνω εγώ μια μέρα. Κουκλίτσα μου, τι έχεις, για πες μου.
Μιχάλη, αυτό είναι. Ψυχολογικά. Παιδιά, αυτό είναι πάντα που το είχα. Έχω γεννηθεί με αυτό, με το φευγιό. Αυτή την περίοδο λοιπόν έχω τάση φυγή προ την αγαπημένη Σαντορίνη. Στην οποία έχω να βρεθώ δυστυχώ από το 2011. Ρίμα τον κόμμα. Καλημέρα. Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Έχω να βρεθώ από το 2011. Δεν έχω πάει στο νησί. Προχθέ άρχισα να βλέπω φωτογραφίε και μέσα από αυτέ να αναπολώ το νησί. Ναι. Ναι. Αχ, μόνο... Παναγία μου, θα κλάψω. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ την αγαπώ τη Σαντορίνη. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ αυτό θέλω να κάνω, αλλά. Κρατιέσαι. Είσαστε ρηχοί και πεζοί και οι δυο σας. Τι γράφει. Είσαι χαζός. Αχ, Χριστέ μου, αυτή η Μαρία, η αγαπημένη μου φίλη. Όταν θα φύγω και θα με αναζητάτε, τότε θα σας πω εγώ. Σιγά μην αναζητήσουμε τη Μαρία Ένεσλι. Δεν θα με αναζητάς, Μιχάλη. Μέσα στο μπάζετ της εκπομπής έχω βάλει και 1,5 χιλιάρικο το μήνα για τον ψυχίατρο. Δεν δουλεύει ο Καραγκιόζης αυτός? Όχι. Τι σημαίνει? Μιχάλη, τον απολύσαμε, δεν θυμάσαι? Ναι. Επειδή γίναμε καλά. Ρε άντε ρε που γίνατε καλά. Είναι σε κακά χάλια τούτοι εδώ, παιδιά. Τι θέλεις, δεν μπορεί οι συνεργάτες μου να μην είναι καλά? Πες το τι θέλει. Πες το τι θέλει, επιτέλει. Μα και εσύ, με έχεις σκάσει με αυτό το πράγμα. Βάζεις τη μουσική, τίποτα δεν κάνεις. Τέλει γάμο. Τέλει γάμο, γαμώτο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τέλειο σεξ? Η ιδανικότερη ώρα φαίνεται πως είναι. Ναι. Μαρία, είναι καταρχήν να σου πω, είναι απόγευμα Παρασκευής. Στις 7:30 απόψε. Άλλαξε και είναι σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε μια χαρά. Τι? Υπόσχομαι ότι σήμερα 7:30, Μαρία. Ναι, υποσχέσου. Ενώπιον όλων. Άλλη μια εμπειρία θα νιώσεις. Ναι. Θα είναι σαν να είναι σαν το γύρο του θανάτου. Ναι. Στο βαρέλι. Χαμός. Θα σε βάλω σε βαρέλι μέσα. Ωραία θα είναι. Get ready. Μήπως δεν σου αρέσει κάτι που λέω? Τι εννοείς? Κανα θέμα είσαι, κανα θέμα. Άρωμα... Ναι, βεβαίως και έχω πολλά θέματα. Λοιπόν, πες με ένα. Να σου πω. Δες αν είναι καλό στο κρεβάτι από την πρώτη ματιά. Με το που θα τον δεις, θα τον καταλάβεις. Το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι. Άλλο. Αυτό, λοιπόν, πρωινό σεξ. Πώς θα την ψήσεις να το κάνετε? Εσύ πώς θα την ψήσεις? Το έχουμε πει αυτό. Άλλο. Λοιπόν. Το μυστικό για να μην θέλει να ξανακοιμηθεί με άλλη γυναίκα. Προχθές το είπαμε αυτό. Άλλο. Οι 5 κατάλληλες στιγμές για το καλύτερο σεξ. Δεν το έχουμε πει, παιδιά. Τα έχουμε πει όλα για το σεξ, τα έχουμε πει όλα. Μη σου πω ότι τα έχουμε κάνει και τα μισά. Άλλο. Πώς διαφέρουν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις ανδρών και γυναικών? Τα έχουμε πει και αυτά με τα ζώδια κτλ. Φτάνει, δεν θέλω. Ποιες τάσεις προτιμούν οι άντρες? Τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά. Η πόρτα είναι πίσω σου, κουκλίτσα μου. Να σου πω κάτι. Η πόρτα έχει και σήμανση. Α, με διώχνετε δηλαδή. Για με συγχωρείτε, μετά από 6 χρόνια καταλαβαίνω ότι αυτή δεν μας κάνει. Άργησα λίγο. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.